Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Ξεκινώντας το καλοκαιρινό ζακετάκι που είδατε στη φωτογραφία, δεν είχα καμία ιδέα το τι χρώματα θα βάλω και πώς θα τα βάλω. Ήξερα μόνο ότι θέλω να το πλέξω με αλιζέ Cotton Gold Plus. Είναι το καλοκαιρινό βαμβακερό με ακριλικό μαζί που είναι πιο χοντρό της αλιζέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν νήμα και φυσικά ξέρετε όλοι ότι μ' αρέσει να πλέκω με πιο χοντρά νήματα. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το ζακετάκι, πήρα ένα από τα χρώματα που είχα σε στόκ, που έτυχε να έχω δύο κούκλες, και πλέκοντας και κάνοντας. Ήδη την έχω ξεκινήσει, γιατί ήθελα να δω πώς θα μου στρώσει. Θα σας πω όμως το τελευταίο κομμάτι τι κάνουμε. Για αρχή ρίχνουμε 110 πόντους στην αρχική μας αλυσίδα. 110 αλυσιδάκια έπλεξα και ένωσα με βουβό στο τελευταίο και ξεκίνησα την πλέξη μου. Θα σας δείξω την πλέξη και μετά θα μιλήσουμε για τα μεγέθη αυτής της μπλούζας. Πάμε να σας δείξω πώς ξεκίνησα. Ας πούμε ότι αυτή εδώ ήταν η αρχή, το πρώτο μου βουβό. Έκανα στο βουβό μου, στο πρώτο που ένωσα, ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, τρία ποδαράκια και μία λυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε ένα πόντο κενό, πάμε στον επόμενο και κάνουμε τρία ποδαράκια που τα κλείνουμε μαζί. Ένα, δύο, τρία. Τα κλείνω μαζί. Δύο λυσίδες ενδιάμεσα. Στον διπλανό αμέσως επόμενο πόντο ξανά τρία ποδαράκια που τα κλείνω μαζί. Βγαίνω και δεν ολοκληρώνω, βγαίνω και δεν ολοκληρώνω, βγαίνω και δεν ολοκληρώνω το ποδαράκι μου. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα τρία μαζί. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Στον αμέσως επόμενο πόντο κάνω ακριβώς το ίδιο. Ένα ποδαράκι που δεν ολοκληρώνω, δύο, τρία ποδαράκια, παίρνω νήμα και βγαίνω από όλα μαζί. Έχω κάνει τρεις φορές αυτό το σετάκι, άλλη μία τελευταία. Δύο αλυσίδες στον αέρα και στον διπλανό πόντο τρία ποδαράκια μαζί. Ένα, δύο, τρία. Έκανα δηλαδή τέσσερα τέτοια σετάκια από τρία ποδαράκια κλεισμένα μαζί, που χωρίζονται με δύο αλυσίδες στον αέρα. Και στο τέλος κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω τον πόντο κενό και πάω στον επόμενο και ξεκινάω τα ποδαράκια μου. Τα ποδαράκια αυτά ενδιάμεσα είναι 5. Εδώ όμως τώρα έχω φτάσει στο τέλος της σειράς μου που κάνω 2, γιατί ξεκίνησα με 3 και χρώσταγα άλλα 2 και κλείνω με βουβό. Για να μην σας μπερδέψω, νομίζω το είπα λίγο μπερδεμένα, ξεκινάω τη σειρά μου. Ξεκινάω την σειρά, την πρώτη σειρά με 3 ποδαράκια, κάνω αυτό το σετάκι που σας έδειξα. Κάνω μία λυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα πόντο κενό και κάνω 5 ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα πόντο κενό, κάνω το σετάκι μου. Μία λυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα κενό, 5 ποδαράκια. Και συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος της σειράς που όπως σας έδειξα, κατέληξα με 2 ποδαράκια γιατί τα χρώσταγα για να τα κάνω 5 εδώ. Αυτός ο εύκολος τρόπος είναι η πρώτη μας σειρά. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησα με 110 λυσίδες και αυτή τη στιγμή το άνοιγμα που έχω στην μπλούζα μου είναι γύρω στα 27 εκατοστά. Θα σας πω ότι αυτό το πολλαπλάσιο, κατά τη δική μου γνώμη, δουλεύει για όλα τα νούμερα. Εγώ πλέκω με βελονάκι νούμερο 6 και νήμα αλιζέ Cotton Gold Plus. Το πιο χοντρό δηλαδή βαμβακερό ακριλικό. Εάν πλέξετε με μικρότερο νήμα, που σίγουρα οι πιο πολλές πλέκετε με μικρότερο νήμα και βελονάκι νούμερο 4-5, απλά θα γίνει λίγο πιο μικρό το άνοιγμα του λαιμού. Θα είναι δηλαδή στο λαιμό σας λίγο πιο κοντά η μπλούζα σας. Άρα, οι 110 αλυσίδες
δουλεύουν σχεδόν για όλα τα μεγέθη. Σε μία αδύνατη κοπέλα, αυτό εδώ θα είναι ένα μεγάλο χαμόγελο στο λαιμό. Σε μία πιο εύσωμη κυρία σαν εμένα, αυτό θα είναι νορμάλ, θα κάθεται στο λαιμό. Παρόλα αυτά, για να μην σας μπερδέψω με τα πολλαπλάσια, γιατί πρέπει να έχουμε ζυγό αριθμό των σχεδίων αυτών. Εγώ έχω 10 τέτοια σετάκια εδώ πέρα που θα καταλάβετε στην πορεία τι είναι. Επειδή πρέπει να έχουμε λοιπόν ζυγό τέτοιο αριθμό, εάν θέλετε να αλλάξετε το πολλαπλάσιο, το μέγεθος, θα έπρεπε να προσθέσετε 22 πόντους ή να αφαιρέσετε 22 πόντους. Αυτό πιστεύω ότι έχει μια πολύ μεγάλη απόκληση. Υπάρχει όμως άλλο ένα κολπάκι. Εάν το νούμερο αυτό, εάν κάνετε την πρώτη σας αλυσίδα, την αρχική σας αλυσίδα, χωρίς να κάνετε τη σειρά και δείτε ότι σας είναι πολύ μικρή, πολύ μικρή, θα τη θέλατε δηλαδή μεγαλύτερη, αλλά δεν σας παίρνει να προσθέσετε 22 πόντους, θα γινόταν μετά τεράστια. Μπορείτε αντί για 5 ποδαράκια εδώ να κάνετε 6. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα προσθέσετε στην αρχική σας αλυσίδα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόντους. Και ενδιάμεσα δηλαδή θα κάνετε 6 ποδαράκια. Εάν θέλετε να είναι μικρότερη, η αρχική, αν κάνετε την αρχική σας αλυσίδα και τη δείτε πολύ μεγάλη και τη θέλετε μικρότερη, δεν σας παίρνει ίσως να αφαιρέσετε 22 πόντους που είναι το σετ, το πολλαπλάσιο, γιατί θα γινόταν πάρα πολύ μικρή. Προσθέστε ένα πόντο, προσθέστε 10 πόντους δηλαδή στην αρχική σας και εδώ αντί για 5 κάντε 6 ποδαράκια ενδιάμεσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εάν κάνετε την αρχική αλυσίδα με τους 110 πόντους που σας λέω και δεν είστε ευχαριστημένοι, παίξτε με τα ποδαράκια που είναι ενδιάμεσα στο σχέδιό μας. Εκεί αλλάξτε το νούμερό σας και την αρχική σας αλυσίδα. Πάμε να σας συνεχίσω όμως το σχέδιο όπως το κάνω εγώ, με αυτούς τους 110 πόντους. Έχω κλείσει λοιπόν στον ενδιάμεσο πόντο και σηκώνω ένα ποδαράκι με τις 3 αλυσίδες. Το επόμενο ποδαράκι στο ποδαράκι και έχω βρεθεί στο τελευταίο ποδαράκι του σετ μου. Στο τελευταίο αυτό ποδαράκι θα κάνω αύξηση, δηλαδή 2 ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω το πρώτο μου σετάκι ελεύθερο και πάω στο δεύτερο και μπαίνω όχι στο φαρδί πόντο αυτόν που έχει δημιουργηθεί εδώ, στο στενούλι, γιατί αλλιώς θα μου ξεχυλώσει πάρα πολύ, και κάνω το πρώτο μου σετάκι, 2, 3 ποδαράκια μαζί, τα κλείνω, 2 αλυσίδες στον αέρα, ξανά στον ίδιο πόντο αυτόν το δεύτερο σετάκι μου. Τρία ποδαράκια μαζί, τα κλείνω. 2 αλυσίδες στον αέρα, πάω στο αμέσως διπλανό σετάκι της από κάτω σειράς και δεν μπαίνω σε αυτό το ξέχυλο πόντο εδώ, μπαίνω στο στενό πόντο μέσα και κάνω άλλο ένα τέτοιο διπλό σετάκι. 2, 3 ποδαράκια, τα κλείνω, 2 αλυσίδες στον αέρα και στον ίδιο πόντο κάνω το δεύτερο σετάκι μου. Τα κλείνω όλα μαζί, μία αλυσίδα στον αέρα για να φύγω για τα ποδαράκια και πάω στο πρώτο μου ποδαράκι που πρέπει να κάνω αύξηση. Κανονικό πόντο, κανονικό ποδαράκι στο ποδαράκι, βρίσκω ποδαράκι, κάνω ποδαράκι, είμαι στο τελευταίο που θέλω αύξηση. 2 ποδαράκια μαζί δηλαδή. Τι έχω κάνει? Ενώ στην κάτω σειρά είχα 5, τώρα τα έκανα 7. Αύξηση μπες, αύξηση βγες. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά αυτό εδώ που έχουμε κάνει. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνω το πρώτο σετάκι της από κάτω σειράς ελεύθερο και πάω στο δεύτερο, αλλά δεν μπαίνω εδώ στον φαρδί πόντο. Μπαίνω στο στενό για να μην μου ξεχυλώσει εντελώς. Κάνω τα πρώτα 3 ποδαράκια μαζί. Κάνω τα 3 πρώτα ποδαράκια που θα κλείσω μαζί.
κλείνω. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Στον ίδιο αυτό πόντο μπαίνω και ξανακάνω άλλα τρία. Τα κλείνω μαζί, δύο αλυσίδες στον αέρα και πάω στον αμέσως διπλανό, στο αμέσως διπλανό σετάκι της από κάτω σειράς και κάνω το ίδιο. Τρία και τρία ποδαράκια μαζί. Δύο αλυσίδες στον αέρα πάντα τα χωρίζουν και ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο. Τελείωσα, δεν έχω άλλο σετάκι, οπότε τώρα θα κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, παίρνω νήμα, αφήνω το σετάκι ελεύθερο και πάω στο πρώτο μου ποδαράκι που πρέπει να κάνω αύξηση, γιατί μπαίνω. Δύο ποδαράκια μαζί. Συνεχίζω. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο. Είμαι στο τελευταίο, βγαίνω, άρα θα κάνω αύξηση. Έξι. 7. Τα 5 ποδαράκια της από κάτω σειράς τώρα γίνανε 7. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω το πρώτο σετάκι κενό, πάω στο επόμενο στο στενό όμως κομμάτι του, στο στενό πόντο και κάνω το σετάκι μου. Δύο αλυσίδες χωρίζουν πάντα τα σετάκια. Το αμέσως διπλανό σετάκι. Δύο αλυσίδες. Μία αλυσίδα γιατί τελείωσαν. Πάω στα ποδαράκια μου. Μπαίνω, άρα θα κάνω αύξηση. Είμαι στο τελευταίο, βγαίνω, άρα θα κάνω αύξηση. Έτσι θα συνεχίσω όλη τη δεύτερη σειρά μου μέχρι να φτάσω στο τέλος που εδώ χρωστάω τα ποδαράκια που κλείνουν όλο αυτό εδώ το κομμάτι και εκεί θα τα πούμε για την επόμενη σειρά. Έφτασα στο τέλος που μπαίνω στα ποδαράκια, άρα κάνω αύξηση. Έχω άλλο ένα ποδαράκι που χρωστούσα εδώ σε αυτό το σετάκι και κλείνω με βουβό. Αυτή ήταν η δεύτερη σειρά του πλεκτού μας. Αρχίζει και κάνει φραμπαλά γιατί σημαίνει ότι ανοίγει. Πάμε όμως να το κάνουμε σαν να είναι μπλούζα κανονική. Δείτε, πάνω μας αυτό θα είναι, γιατί στην πορεία εδώ θα γίνει η ένωση για τις μασχάλες μας και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε αυτό το μπροστινό κομμάτι. Πάμε να σας δείξω τώρα πόσο ρολόι θα κυλάει η ίδια σειρά συνέχεια. Δεν κάνουμε αυξήσεις σε κάθε σειρά. Κάναμε εδώ αύξηση, στην επόμενη σειρά δεν θα κάνουμε. Ξεκινάω με το ποδαράκι μου και κάνω όσα ποδαράκια βρίσκω κάθε φορά. Στη συγκεκριμένη σειρά εγώ θα βρω 7 ποδαράκια. Τώρα ξεκινάω και δεν είναι 7. Είναι λιγότερα. Θα γίνουν 7 όταν θα γυρίσω να το κλείσω. Και δεν κάνω αύξηση. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα. Φεύγω και πάω και μπαίνω στο κενό από τις δύο αλυσίδες και κάνω τα σετάκια μου. Δύο ποδαράκια. Τρία ποδαράκια. Τα κλείνω. Είναι ευκαιρία τώρα εδώ να σας πω ότι αν πλέκετε με πιο ψηλό νήμα ή και πολύ ψηλό όπως είναι ή και αρκετά ψηλό όπως είναι το πεταλούδα 10 ας πούμε που κάνει εκπληκτικά καλοκαιρινά μπλουζάκια,
Θα κάνετε 4 ποδαράκια μαζί για να σας δείχνει λίγο εδώ πέρα το μπούγιο. Εμένα το νήμα μου είναι χοντρό και έκανα 3 ποδαράκια. 2 αλυσίδες στον αέρα. Στο ίδιο κενό κάνω το δεύτερο σετάκι μου. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Πάω και μπαίνω στο επόμενο κενό από τα 2 και κάνω τα ποδαράκια. Τα κλείνω μαζί, 2 αλυσίδες στον αέρα, στο ίδιο κενό το επόμενο σετάκι μου. Μία αλυσίδα στον αέρα και φεύγω και πάω στα ποδαράκια μου. Δεν κάνω αύξηση σε αυτή τη σειρά, άρα πλέκω όσα ποδαράκια βρίσκω στην από κάτω σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα και φεύγω και μπαίνω ανάμεσα στα 2 για να κάνω τα σετάκια μου. Δύο αλυσίδες στον αέρα, ξανά το δεύτερο. Δύο αλυσίδες, πάω και μπαίνω στο επόμενο σετ. Δύο αλυσίδες στον αέρα, στο ίδιο κενό, για να ολοκληρώσω. Μία αλυσίδα στον αέρα και φεύγω για τα ποδαράκια. Μία αλυσίδα, φεύγω για τα σετάκια. Από εδώ και πέρα αυτή τη σειρά. Εναλλάξω όμως με αυξήσεις. Ακολουθούμε τη φλοσούρτη και είναι ό,τι πιο εύκολο έχετε κάνει. Η πρώτη σειρά θέλει το μέτρημά της, η δεύτερη σειρά θέλει να πατήσουμε εδώ στις στενές τρυπούλες που σας είπα. Από εκεί και μετά δεν κοιτάμε τίποτα. Μπαίνουμε στα κενά, κάνουμε τα σετάκια μας και απλά προσέχουμε στη μία σειρά αύξηση, στην άλλη όχι. Αυτό θα το κάνω μέχρι να φτάσει σε σημείο όταν θα το δοκιμάσω επάνω μου και θα είναι έτσι. Τώρα μια σειρά είναι μεγαλύτερη. Το ένα σετάκι είναι στην κορυφή του ώμου μου. Τα επόμενα 2 σετάκια είναι αυτά που θα ενώσουν. Όταν λοιπόν αυτό εδώ ενώσει κάτω από τη μασχάλη μου, είμαι έτοιμη. Έχω κάνει το μέγεθος που πρέπει για να χωρίσω μανίκι με κορμό. Γι' αυτό από την αρχή σας είπα ότι θέλουμε ζυγό αριθμό από αυτά τα σχέδια που κάνουμε. Γιατί το ένα είναι ο ώμος, τα άλλα 2 ενώνουν και από 2 μένουν μπροστά. Ο ώμος, τα άλλα 2 ενώνουν, όπα, ο ώμος, τα άλλα 2 ενώνουν και από 2
σετ θα κρεμάσουν μπροστά στον κορμό. Εάν ήταν μονός αριθμός, δεν θα σας έβγαινε στο δίπλωμα, στο μοίρασμα. Ενώ τώρα ξέρουμε ακριβώς πώς μοιράζεται η μπλούζα μας. Θα συνεχίσω να το φτάσω μέχρι τη μασχάλη, να δούμε πόσους πόντους χρειάζομαι εγώ να πλέξω, πόσες σειρές, και θα επιστρέψω να το κλείσουμε μαζί. Έφτασα στο σημείο που πρέπει να σταματήσω γιατί μου αρκεί για τις μασχάλες μου. Θα σας πω ότι για το δικό μου νούμερο, που ξέρετε ότι είναι extra large και 2 extra large να σας πω, είμαι στα 22 εκατοστά, όμως το φόρεσα επάνω μου και πίεσα αυτό το κομμάτι να φτάσει το πίσω, να δω αν είναι ok και δεν με στενεύει το κενό που μένει, και τότε αποφάσισα ότι σταματώ. Αυτό κάνετε, δεν ακολουθείτε κανόνα καμιανής αλληνής κοπέλας, το δοκιμάζετε επάνω σας. Τώρα εάν πρόκειται για κάποιον άλλον να πλέκετε για κάποιον άλλον, το έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι ξέρουμε περίπου για ποιον πλέκουμε. Δηλαδή εγώ τώρα αν ήθελα για την κόρη μου, ξέρω ότι θα σταματήσω πιο πριν από αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, έχει βγει πολύ ωραίο και στρωτό το σχεδιάκι του. Το διπλώνουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Όλη η γραμμή με την μπορντούρα αυτή στη μέση και είναι ο ώμος. Η άλλη γραμμή με την μπορντούρα στη μέση είναι ο άλλος ώμος και θα κατέβει στο χέρι αυτό το σχέδιο. Και αυτό με το αντίστοιχο πίσω του το ενώνουμε. Θα μείνουν ελεύθερα, και αυτό με το αντίστοιχο πίσω του. Θα μείνουν ελεύθερα λοιπόν δύο λωρίδες μπροστά και δύο πίσω. Και θα ενώσω άλλο νήμα για να συνεχίσω, γιατί αυτή τη γραμμή θέλω να τη βάλω όσο πιο άκρη γίνεται. Αυτή τη γραμμή θέλω να τη γυρίσω στην πίσω πλευρά του μανικιού μου, ώστε να σταματήσω να έχω μία γραμμή ένωσης πάνω στην μπλούζα μου. Παίρνω λοιπόν το νήμα μου και ξεκινάω. Όπως είναι εδώ που έχω αποφασίσει, όπως είναι το πλεκτό μου που το έχω διπλώσει, εδώ είπαμε ότι είναι σε αυτή τη λωρίδα η μασχάλη. Στην δεύτερη, πρώτη, δεύτερη. Στο δεύτερο σετάκι μας, ενώνω το νήμα μου. Τρία ποδαράκια μαζί, δύο λυσίδες που τα χωρίζουν, τρία ποδαράκια μαζί. Μία λυσίδα και φεύγω για τα ποδαράκια μου κανονικά. Η σειρά που τελείωσα ήταν σειρά χωρίς αύξηση, άρα τώρα κάνω κανονικά τη σειρά με τις αυξήσεις μου. Αύξηση μπες, αύξηση βγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εσείς θα τελειώσετε στην ίδια σειρά, αλλά να ξέρετε ότι ακολουθείτε το σχέδιο. Ό,τι είχατε στην από κάτω σειρά, κάνετε το αντίστοιχο στην από πάνω. Τελειώνω τα ποδαράκια μου, βγαίνω, άρα κάνω την αύξησή μου. Μία λυσίδα στον αέρα, μπαίνω και κάνω κανονικά την πλέξη μου για άλλες δύο φορές και μετά να φτάσω πάλι στην επόμενη μασχάλη που είναι να ενώσω. Έφτασα στην επόμενη ένωση. Τι κάνω τώρα? Μία λυσίδα, πάω και μπαίνω και κάνω το πρώτο μου σετάκι. Δύο λυσίδες που το χωρίζουνε. Δύο αλυσίδες στον αέρα και φεύγω από εδώ και πάω κατευθείαν. Αφήνω αυτό κενό, αφήνω κενό αυτό που είναι πάνω στο μανίκι. Αφήνω το πρώτο σετάκι κενό και πάω και μπαίνω στο δεύτερο και συνεχίζω την πλέξη μου κανονικά.
μία αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω το πίσω μέρος της μπλούζας ή το μπροστά, ανάλογα τι θέλετε εσείς. Με αυτόν τον τρόπο, από εδώ και κάτω συνεχίζεται κάτω τη μασχάλη αυτή η λωρίδα που είχαμε. Συνεχίζω μέχρι την πλάτη και θα γυρίσω στην από εδώ ένωση. Τι κάναμε, δεν ξεκινήσαμε με ένα σετάκι, άρα αφήνουμε αυτό κενό. Αφήνουμε κενή τη λωρίδα που είναι πάνω στον ώμο και στο μπράτσο μας. Αφήνουμε το πρώτο κενό και εδώ στο πρώτο που θα συναντήσουμε είναι το σετάκι που χρωστάμε για να ενώσουμε με αυτό. Τόσο εύκολα και απλά χωρίζουμε τις μασχάλες. Και από εκεί και κάτω συνεχίζουμε όπως όλα αυτά τα μπλουζάκια τα top down, πλέκοντας μόνο τον κορμό. Συνεχίζουμε με την πλέξη που κάναμε, συνεχίζουμε με τις αυξήσεις που κάναμε. Το μπλουζάκι αυτό είναι κλος, θα γίνει κλος. Θα σας πω όμως κάτι, θα το προχωρήσω και αν δω ότι πάει να γίνει πολύ κλος με το σειρά παρασυρά, θα σταματήσω το σειρά παρασυρά και θα κάνω κάθε δύο σειρές την αύξηση. Αυτό όμως δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα, όπως πιστεύω ότι και εσείς θα πρέπει να το δείτε στο σώμα σας πως είναι ή στο μάτι, αν σας αρέσει τόσο φαρδί ή όχι. Οπότε, το προχωράω και βλέποντας και κάνοντας, όταν γυρίσω και ανοίξω το βίντεο, θα σας πω τι έχω κάνει και αν χρειάστηκε να είναι σειρά παρασυρά η αύξηση ή όχι. Που και πάλι το ξαναλέω, στο δικό μου σώμα θα το κάνω αυτό και στο δικό μου μάτι πόσο μου αρέσει εμένα να είναι φαρδιά. Εάν εσείς δεν θέλετε τόσο πολύ θα πράξετε ανάλογα, ό,τι θέλετε εσείς θα κάνετε. Επίσης ξέχασα να σας πω, θα έχετε δει ότι το χρώμα είναι άλλο, η μπλούζα μου γίνεται με τα υπολείμματα από τα νήματα που έχω, όσο πράσινο έχω θα το χρησιμοποιήσω και θα συνεχίσω και με άλλα χρώματα. Αυτό μέχρι στιγμής, θα γυρίσω για να πούμε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες αφού έχω προχωρήσει τον κορμό. Έχω ολοκληρώσει τη δική μου μπλούζα. Το τελευταίο χρώμα που πρόσθεσα, που χρειάστηκε να προσθέσω, ήταν ένα κίτρινο. Θα σας πω το συνολικό μήκος της. Αυτό που βλέπετε λοιπόν στη φωτογραφία είναι 55 εκατοστά μήκος. Το φάρδος είναι αρκετά μεγάλο, η μπλούζα όμως είναι αυτή που κάνει, αυτό όμως είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, γιατί πέφτει με κλος κάτω, ένα μεγάλο ωραίο χαμόγελο και πολύ κοντό μανικάκι. Με αυτή την όμορφη λοιπόν και απλή πλέξη, χρησιμοποιώντας νήματα που μου έχουν μείνει, δημιούργησα μια απλή καθημερινή καλοκαιρινή μπλουζίτσα. Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον, να κάνετε και εσείς τη δική σας μπλούζα με ό,τι νήμα θέλετε, σε ό,τι πάχος θέλετε και να την ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου, τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.